όταν μιλάμε για σύννεφα αυθαιρεσίας, για ίχνη αυθαιρεσίας, οφείλουμε πραγματικά να κάνουμε καταγγελία, όχι να δημιουργούμε αντιπώσεις, για να μπορεί να βρεθεί η αλήθεια. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Το Σκούρα Πυρί, όπως όλα τα έργα τα οποία εμείς στην περιφέρεια έχουμε και εκτελούμε, και εδώ να πω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν το παρακολουθούν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αλλά το παρακολουθεί το κέντρο, η κεντρική υπηρεσία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το συγκεκριμένο λοιπόν έργο έχει όλες τις αδειοδοτήσεις. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Είναι συμβασιοποιημένο. Υπάρχει σύμβαση που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και που εφαρμόζεται. Και που παρακολουθείται από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Κανένα έργο δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα και πολύ περισσότερο μέσω ΕΣΠΑ να ενταχθεί, εάν δεν είχε ένα πλήρη φάκελο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί εάν και αυτό αμφισβητείτε, τότε θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει πίσω από όλη αυτή τη μεγάλη φασαρία που έχει δημιουργηθεί με το έργο Σκούρα Πυρί. Για το θέμα των αμολυψιών, τι έχετε να απαντήσετε? Είναι νόμιμες, γίνονται παρά τον νόμο, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν, γιατί υποστηρίζει ο κύριος Κουμουντούρας? Δεν γίνονται αμολυψίες. Δεν γίνονται. Υπάρχει, όχι, δεν γίνονται αμολυψίες. Μάλιστα. Εκεί που γίνεται το έργο για το πέρασμα στο ποτάμι της γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου στο κομμάτι αυτό γύρω στα 550 μέτρα περίπου γίνεται διευθέτηση του ποταμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που γίνεται εκεί. Διευθέτηση του ποταμού. Και επιτρέπει η μελέτη να παίρνει το υλικό από το ποτάμι για να κάνεις διευθέτηση του ποταμού. Μακάρι να είχαμε χρήματα αυτό να το κάναμε σε όλο το ποτάμι. Το υλικό αυτό πού πάει? Για το ίδιο το έργο χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Αυτό το επιτρέπει η μελέτη στη διευθέτηση του ποταμού. Δεν μπορεί δηλαδή έχουν την ευθύνη του έργου που μέσα από τη δημοπρασία έχει πάρει η εταιρεία το έργο να πάει να πάρει υλικό κατά μήκος του Ευρώτα, μόνο εκεί όπου η μελέτη ορίζει. Θέλω να σας πω πολύ έτσι με πολύ να δώσετε νόημα σε αυτά που λέω. Και επειδή μας ακούνε και όλοι οι Λάκωνες, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει άλλος νομός. Δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο. Σας μιλάει αυτή τη στιγμή για την περιφερειά της Λακωνίας. Που να γίνονται έργα και να γίνεται όλη αυτή η φασαρία γύρω από τα έργα. Σήμερα κάποιοι προσπαθούν να μας εγκαλέσουν επειδή εκτελείται έργο. Αυτό το αμαρτωλό έργο, κύριε Βασιλάκο, αυτό το έργο το οποίο εμείς το πήραμε από την προηγούμενη αρχή, όπως πήραμε και τους Βουτιάνους, όπως παραλάβαμε και τη Μακρινάρα, προσπαθήσαμε με πολύ κόπο να το εντάξουμε, να το αποδεσμεύσουμε από το αμαρτωλό παρελθόν του, για να μην μείνει ένα έργο φάντασμα στη Λακωνία. Μάλιστα. Και εκείνο που θέλουμε, εντός του 15 που κλείνει το ΕΣΠΑ, να ολοκληρωθεί το έργο. Και φυσικά να είναι νόμιμο, να μην υπάρξουν παρανομίες. Μέχρι τώρα δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη. Θέλω να σας πω ότι οι μελέτες, οι περιβαλλοντικές και οι μελέτες του έργου έχουν καταντήσει να γίνουν φεύγει βολάν. Δηλαδή ο καθένας πάει από εκεί και κάθε μέρα δείχνουμε τις μελέτες. Καλά κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουν και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι εσείς που διαμορφώνετε πραγματικά και την συνείδηση των πολιτών και δίνετε και την πληροφόρηση, βοηθήστε αυτόν τον ταλέπορο τον τόπο, τη Λακωνία, που οδικό δίκτυο δεν έχουμε. Λιμάνια, τώρα έχουμε το λιμάνι του Γηθίου, φασαρία είχαμε για το λιμάνι του Γηθίου. Για τη νέα είσοδο της πόλης που εντάξαμε, είχαμε η αντιπεριφερειά της Λακωνίας είχε τη μεγαλύτερη και την πιο αισχρή κριτική που υπέστη ποτέ.
Για το έργο Σκούρα Πυρί έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Με το Μωρέα που εκεί υπάρχουν προβλήματα, με τους ιδιώτες που δεν μπορούν πραγματικά να μπουν στις ιδιοκτησίες τους και έχουν προβλήματα. Έχουμε προβλήματα. Ας λύνουμε σιγά σιγά τα προβλήματά μας και ας αφήσουμε τα έργα σε αυτόν τον τόπο να γίνουν. Νομίζω, κυρία Τζανετέα, από το ΦΛΑΙ τουλάχιστον δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Όσο οφείλουμε όλες τις φορές, έχουμε καλέσει και εσάς και τις άλλες πλευρές. Εγώ προσωπικά σχόλιο δεν κάνω δέποτε στην εκπομπή. Δεν εκφράζω παράπονο προς κανένα μέσο. Mm-hmm. Κάνω έκκληση σε όλους τους πολίτες και σε όλους εσάς προς τα μέσα να βοηθήσουμε τη Λακωνία. Σας, θέλω να σας πω ότι δέχομαι και σχόλια από τους συναδέλφους μου. Αν δεν τα θέλετε τα έργα, φέτετε σε άλλο νομό. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγει και όλοι καταγγέλουμε τα έργα. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι να καταγγείλουμε το έργο. Να δούμε με ποιο τρόπο θα προασπίσουμε ένα έργο να γίνει σωστό. Εμείς αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε. Κυρία Τζανετέα, απαντήστε μου σε δύο ζητήματα, μην εκκρεμούν. Το έργο να γίνει mm-hmm. σωστό, να είναι ένα έργο σύγχρονο και να γίνει μέσα στους χρόνους που επιβάλλει το ΕΣΠΑ. Αυτό πρέπει να κάνουμε, κύριε Βασιλάκο. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία. Εάν υπάρχουν παρατυπίες που πραγματικά γίνονται και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, θα είμαι εγώ πρώτη που θα το καταγγείλω. Mm-hmm. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Mm-hmm. Όμως αυτή η ιστορία, ειλικρινά, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Άκουσα τον κύριο Κουμουνδούρο να μιλάει για εθνικούς εργολάβους. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει ο κύριος Κουμουνδούρος. Να μας απαντήσει ο κύριος Κουμουνδούρος και το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέλει το έργο ή δεν το θέλει. Mm-hmm. Να μας απαντήσει ο κύριος Κουμουνδούρος. Θέλω να μου απαντήσετε σχετικά. Είναι ενάντια των εθνικών εργολάβων. Mm-hmm. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ωραία. Εκφράζει τον εαυτό του. Σε ποιους εργολάβους θέλει να το δώσουμε το έργο. Να μας απαντήσουν επιτέλους. Μάλιστα. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, έκλεισε απευθύνω σε όλους εσάς, να βοηθήσετε τη Λακωνία. Μπορούμε να είμαστε ένα μέτωπο όλοι μαζί για τη Λακωνία. Στο τέλος θα χάσουμε τα έργα και θα έχουμε εμείς ευθύνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει τα έργα στη Λακωνία. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, όπως προφανώς και αποδέχεστε έτσι, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Μα δηλαδή, δεν άκουσα. Mm-hmm. Υπάρχει μία γκρίνια τον τελευταίο διάστημα για τα έργα. Δεν άκουσα μία πρόταση για τα έργα. Mm-hmm. Γιατί θα περίμενα να ακούσουμε προτάσεις. Ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι, αλλά να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Είναι μία πρόταση. Θέλω να μου απαντήσετε σε δύο ζητήματα για να μην τα αφήσουμε και αιωρούνται. Μας είπατε ότι δεν γίνονται αμοληψίες. Ο κύριος Κουμουνδούρος υποστηρίζει ότι για το θέμα αυτό παρενέβη και ο Δήμαρχος Πάρτης, ο κύριος Βαλιώτης. Κάτι κατάφερε για λίγο διάστημα, αλλά μετά συνεχίστηκε η κατάσταση αυτή. Τελικά τι ισχύει? Αν δεν γίνονται αμοληψίες, γιατί είναι πλάκι ο κύριος Βαλιώτης? Δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον κύριο Βαλιώτη. Είχατε ενόχληση από τον κύριο Βαλιώτη, συζητήσατε μαζί του? Έχω συζητήσει με τον κύριο Βαλιώτη mm-hmm. Για τα θέματα αυτά. Είναι ένα έργο το οποίο το παρακολουθούν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Βαλιώτης και όλοι και οι αντιδήμαρχοι έχουν δει τη μελέτη και οι τεχνικές υπηρεσίες. Έχουν δει τη μελέτη, έχουν δει την περιβαλλοντική μελέτη. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Και mm-hmm. πάλι είχαμε τα ίδια θέματα μετά και από την καταγγελία του κυρίου Κουμουνδούρου. Το ζήτημα λοιπόν είναι να απαντήσουν αν θέλουν τα έργα, αν δεν τα θέλουν να σας σταματήσουν. Mm-hmm. Θέλω και κάτι τελευταίο να μου πείτε, τι γίνεται με το Σκούρα Πυρί σε ό,τι έχει να κάνει με το παρελθόν. Αποδίδονται ευθύνες, έχει πάει το θέμα στη δικαιοσύνη, τι γνωρίζετε γι' αυτό? Ναι, ναι. Να σας πω, θα σας απαντήσω αμέσως, να σας πω για το Σκούρα Πυρί, το υφιστάμενο, το έργο γενικότερα, mm-hmm. Παρά τις καταγγελίες που υπάρχουν, δέχομαι καθημερινά πολίτες οι οποίοι πλέον αρχίζουν να ανησυχούν για ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο, από όλη τη Λακωνία, που περιμένουν με μεγάλη αγωνία να ολοκληρωθεί το έργο και να το κλείσω εδώ. Mm-hmm. Και να πάμε λοιπόν στις ευθύνες που υπάρχουν και που πρέπει να αποδοθούν για το αμαρτωλό έργο Σκούρα Πυρί που εμείς παραλάβαμε από την προηγούμενη αρχή. Mm-hmm. Έχει σταλεί στη δικαιοσύνη και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν εμπλοκή με το έργο έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα και η δικαιοσύνη τους μέχρι να τελειώσει εμπαθετώσει η υπόθεση αυτή τους έχει επιτρέψει να είναι στη θέση. Μάλιστα, κατάλαβα.
Τώρα, ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό? Όχι, απλά σας ρωτάω τι ξέρετε, γιατί εγώ πληροφόρηση δεν έχω για το συγκεκριμένο θέμα. Να παρέμβουμε εμείς στη δικαιοσύνη? Όχι, εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Θα πρέπει να αποδοθούν πραγματικά οι ευθύνες εκεί που ανήκουν και θα πρέπει να αποδοθούν προς κάθε κατεύθυνση. Mm-hmm. Έχουμε το σκουραπυρί, έχουμε τη μακρινάρα που δεν την έχουμε αγγίξει. Κάθε χρόνο ρίχνουμε αρκετά χρήματα στη μακρινάρα που εσείς μπορεί να μην το ξέρετε, γιατί και εκεί βυθίζεται συνέχεια. Mm-hmm. Και είναι ο εθνικός μας άξονας. Έχουμε τους βουτιάνους που ρίξαμε πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε όλα αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να αποκαταστήσουμε και να ευχηθούμε πολύ γρήγορα να πιάσουμε τους χρόνους και να μην υπάρχουν άλλες αναβολές στον σημαντικό αυτό άξονα Λεύθερων Σπάρτης. Υπάρχει, αυτό πρέπει. Υπάρχει περίπτωση να πενταχθεί ένα έργο αν δεν τελειώσει, δηλαδή αν δεν τελειώσει το συγκεκριμένο, το σκουραπυρί, μέχρι το τέλος του 2015. Τι θα γίνει, θα πενταχθεί από το ΕΣΠΑ? Υπάρχει η όποια καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του έργου. Εμείς θέλουμε λοιπόν να πιάσουμε αυτούς τους χρόνους, γιατί το επόμενο ΕΣΠΑ, έτσι όπως γνωρίζουμε, δεν έχει πολλά χρήματα για τις υποδομές. Mm-hmm. Αυτού του είδους τις υποδομές. Έχει σε άλλες υποδομές το επόμενο κατάλαβα. Δεύτερο. Κυρία Τζανετία, κλείνοντας, θέλω να μου λύσετε και μια πορεία με τη μεταφορά των μαθητών. Είχατε μια ακόμα συνάντηση. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Η μεταφορά των μαθητών μετά από πολλές δυσκολίες. Θέλω να σας πω ότι σε ποσοστό πολύ μεγάλο, πάνω το 90%, έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι τις 28 Δευτέρου βέβαια είναι οι συμβάσεις που έχουμε. Mm-hmm. Και μετά περιμένουμε από το Υπουργείο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά το ΜΑΤ και μετά η μεταφορά των μαθητών. Εξελίσσεται η διαδικασία ή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα? Η διαδικασία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό. Αλλά το θέμα είναι ότι το Υπουργείο mm-hmm. πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για τη μεταφορά των μαθητών, γιατί ταλαιπωρούμεθα κι εμείς. Ταλαιπωρούνται κυρίως πρωτίστως οι μαθητές και οι γονείς και θα πρέπει να δοθεί μία λύση τέτοια ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Τα μειωμένα κονδύλια δημιούργησαν προβληματισμό και προβλήματα. Σήμερα είμαστε σε μία συνεννόηση και νομίζω η τελευταία διαπραγμάτευση έκλεισε το μεγάλο κομμάτι της μεταφοράς των μαθητών. Έχουν μείνει δρομολόγια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν γίνονται, επειδή τα σχολεία, είναι πολύπλοκο το θέμα και δεν ξέρω και πώς μπορεί να λυθεί, τα σχολεία ακόμη και σήμερα, ακόμη και χθες, μας στέλνουν καινούργια δρομολόγια όπως αυτά διαμορφώνονται. Μάλιστα. Και θα πρέπει συνέχεια να κάνουμε τροποποίηση και επανακαθαρισμό των δρομολογίων. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία με τον Καλλικράτη είχε πάει στους Δήμους, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε εμπειρία, ήρθε πάλι με εγκύκλιο στην περιφέρεια, αλλά όπως και να έχει το θέμα, θα πρέπει κάτι να γίνει.